μετά την επίσημη πρώτη πανελλαδική προβολή του ντοκιμαντέρ «Η γέννηση μιας πόλης» στον Δήμο Ορεστιάδας, η Videotex, μέλος του ένα Media Group με τη συμπαραγωγή του Κοσμοτέ TV, ταξίδεψε και στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, όπου και παρουσίασε την πρώτη πανελλαδική προβολή του δεύτερου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ιστορικές διαδρομές, η γραμμή των οχυρών μεταξά» στους δημότες του Κάτω Νευροκοπίου. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ για τις ιστορικές διαδρομές με παραγωγή της Videotex, μέλος του ένα Media Group και συμπαραγωγή της Κοσμοτέ TV. Οπότε έχω εγώ την τιμή και σας καλωσορίζω στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στην ιστορία της περιοχής μας και στην ανάδειξη των οχυρών μεταξά. Πραγματικά ήταν μια ιδέα η οποία είχαμε να καταγράψουμε την τοπική ιστορία. Ήταν μια ιδέα την οποία φώναξε, όπως είπε ο κύριος Πρωκοσμάς, και την είπα, την αγκάλιασε. Ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο προτεργάτης για να κάνουμε όλη αυτή τη σειρά του ντοκιμαντέρ που κάναμε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μαζί δούλεψε και ένας άλλος ιστορικός σε κάποια άλλα ντοκιμαντέρ. Είναι ο Θανάσης ο Διαλεκτόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην εκδήλωση το παρόν έδωσαν οι τοπικοί φορείς της περιοχής αλλά και αρκετοί πολίτες οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σημαντική περιγραφή των γεγονότων που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη λεγόμενη γραμμή μεταξά. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά το ένα channel. Θα ήθελα να συγχαρώ την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Δράμας για αυτή την πολύ αξιόλογη προσπάθεια, γιατί όλοι οι tour operator αλλά και όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης μας και του νομού μας, και όχι μόνο, μέσα από μια προσπάθεια συντονισμένη, έχουν δρομολογήσει ότι από τη στιγμή που θα λειτουργεί κανονικά το οχυρό του Λύσε, θα έχει πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και θα έχει και πολλαπλά ωφέλη η τοπική μας κοινωνία. Εγώ το μόνο που πρέπει να πω, να συγχαρώ πάρα πολύ το σταθμό σας, γιατί προβάλλουν την περιοχή μας. Είχα την τύχη με το οχυρό του Λύσε, με σύνδεσαν οι δυο συγγενείς που ήταν στο συγκεκριμένο οχυρό, αλλά και από μικρός μεγάλωσα με αυτές τις ιστορίες. Όταν τελείωσε η δική μου η θητεία στην περιφέρεια, είχα μια συνομιλία με τον Λευτέρη του Κουκουτίνη, με τον οποίο μας συνδέει μια πολύ στενή φιλία 20 και πλέον χρόνων. Τότε λοιπόν μου έκανε μια πρόταση να ασχοληθεί η τοπική τηλεόραση με την καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Μετά το τέλος προβολής του ντοκιμαντέρ ακολούθησαν στιγμές συγκίνησης από τους παρευρισκόμενους, ενώ κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της γραμμής μεταξά, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό οχυρωματικό έργο στη νεότερη ιστορία. Θέλω να συγχαρώ το ένα channel για την πολύ καλή δουλειά την οποία έχει κάνει. Η ιστορική αλήθεια επιβάλλει ένα όνομα θρύλος, ένα όνομα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία, τα οχυρά Λύσε εδώ στο Λεκανοπέδιο Νευροκοπίου. Μπορώ να πω ότι έμεινα έκπληκτος. Πριν 4 μήνες περίπου είχαμε συναντηθεί με τον κύριο Παπακοσμά. Δεν φαντάζομαι ότι θα ήταν τόσο εξαιρετικό. Μας έχει ενθουσιάσει. Θέλω να συγχαρώ όλη την παραγωγή. Ειλικρινά είδα πράγματα τα οποία, επειδή ασχολούμαι ερασιτεχνικά και εγώ με αυτή, δηλαδή με το Λεκανοπέδιο και τις μάχες, όχι όμως με την κατασκευή των οχυρών, είδα και έμαθα πράγματα που τα άκουσα για πρώτη φορά και ειλικρινά συγκινήθηκα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην παραγωγή και σε όσους εργάστηκαν ώστε να μπορέσει να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Πολλές πολύ χρήσιμες πληροφορίες στον τρόπο τον οποίο δημιουργήθηκαν οι στοές των οχυρών. Μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένη, μια εξαιρετική δουλειά και εξαιρετική προβολή των ιστορικών αυτών μνημείων της κριτικής περιοχής μας. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Κώστα του Παπακοσμά, ο οποίος πραγματικά αγκάλιασε την ιδέα που είχα για την καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Επίσης να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Γκάζδαγλη, ο οποίος βοήθησε στην οργάνωση της παραγωγής. Τον Δημήτρη του Χατζόγλου, που ήταν ο σκηνοθέτης και ο μοντέρ όλης αυτής της παραγωγής που έγινε και για τα 6 ντοκιμαντέρ των ιστορικών διαδρομών. Το Κοσμοτέ TV που πραγματικά χρηματοδότησε και είναι ο συμπαραγωγός μας για την δημιουργία αυτών των 6 ντοκιμαντέρ, τα παιδιά όλα στο τεχνικό τμήμα, τον Κώστα τον Πατσουλίδη, τον Κωνσταντίνο τον Τετράδη. Πραγματικά σήμερα ήταν μια ιστορική στιγμή, παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ «Η γραμμή των οχυρών μεταξά», η παρουσία του οχυρού Λύσε και όχι μόνο. Μια δουλειά η οποία ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλούς μήνες,
Μία ιδέα η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνει σάρκα και οστά. Η Videotex, η OTEC History και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνέδραμαν έτσι ώστε να καταγραφεί η ιστορία εκείνων των γεγονότων. Σε δηλώσεις προχώρησαν επίσης και οι εργαζόμενοι του ένα Media Group, οι οποίοι με τη δική του σειρά βοήθησαν έτσι ώστε να προβληθεί ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα στους πολίτες του κάτω Ευρωκοπίου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μετά από πολλές ώρες γυρίσματα, μεγάλης δουλειάς και στο κανάλι μας, με τα μοντάζ, τα καταπληκτικά μοντάζ που κάνει ο Δημήτρης Χατζόγλου, συνάδελφός μου, να ευχαριστήσω πολύ τον Λευτέρη του Κουκουτίνη, τον καναλάρχη μας, για την ευκαιρία που μας δίνει να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, να ξεφύγουμε από τα δεδομένα της περιφερειακής τηλεόρασης, γιατί μπορούμε. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όλοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την εκπληκτική δουλειά που κάνουν. Εγώ απλά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Όλοι είναι μέρος μιας αλυσίδας και αρχή αυτής της αλυσίδας είναι ο κύριος Λευτέρης Κουκουτίνης. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον εξαιρετικό συνάδελφο τον Κώστα τον Πατσουλίδη για αυτή την βοήθεια, στην ουσιαστική βοήθεια στην παραγωγή. Το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες αυτό το ντοκιμαντέρ για να θυμούνται τι μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε σε πλήρη ομοψυχία και με ισχυρό το φρόνημα για τις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό μήνυμα.